Λόγω της κλιματικής αλλαγής, φαινόμενα όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οι συχνότερες βροχοπτώσεις έχουν επίπτωση στα διάφορα μέταλλα και κνωστικά που βρίσκονται στο χώμα, όπου μπορούν να παρασυρθούν λόγω του νερού που ρέει εκεί. Αυτή η μείωση κνωστικών οξυδώνει το χώμα, μειώνοντας έτσι το βαθμό συγκέντρωσης του pH, φέρνοντάς το σε ένα πιο όξινο επίπεδο. Στην αντίθετη περίπτωση, η μείωση των βροχοπτώσεων θα επιφέρει την αύξηση του βαθμού pH σε ένα αλκαλικό επίπεδο λόγω της συγκέντρωσης των μετάλλων και των υπνοστοιχείων. Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει την υγρασία του εδάφους, οδηγώντας την απορρόφηση των απαραίτητων στοιχείων να είναι πολύ πιο δύσκολη για κάποια είδη φυτών. Αλλά μπορεί να οδηγήσει επίσης και αυτή στην οξύδωση του χώματος, φέρνοντας ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την καλλιέργεια διάφορων προϊόντων. Η ιδέα που παρουσιάζουμε έχει ως σκοπό τη μέτρηση των παραγόντων που αναφέρθηκαν, όπως το pH του χώματος και η θερμοκρασία μιας συγκεκριμένης περιοχής, με σκοπό την προσαρμογή σε νέες επιλογές καλλιέργειας, οι οποίες θα μας προσφέρουν τη μέγιστη παραγωγή μακροπρόθεσμα. Η ιδέα μας υλοποιήθηκε με την κατασκευή μιας τελικατευθυνόμενης μονάδας, η οποία θα συλλέγει το χώμα και με τη χρήση ενός μετρητή pH και ενός θερμοκρασίας θα μπορείς να προτείνει ποιες καλλιέργειες θα τέριαζαν καλύτερα στο συγκεκριμένο μέρος που έγινε η μέτρηση. Φυσικά, αυτή η ιδέα έχει περιθώρια για βελτίωση, όπως αυτόματη ανανέωση απιονισμένου νερού μετά από κάθε μέτρηση, μετρητής υγρασίας εδάφους και φύτευση των προτινόμενων σπόρων. Για την υλοποίηση της ιδέας μας, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε υλικά που θα μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις απαιτήσεις μας. Με τη χρήση set LEGO Mindstorm Shift 3, αναμολογήσαμε το σκελετό, ο οποίος έχει ερπίστρες για την καλύτερη κίνηση στο χώμα και ένα φτιάρι το οποίο συλλέγει το χώμα που χρειάζεται. Με τον προγραμματισμό του Brick, χρησιμοποιούμε το συμπεριλαμβανόμενο χειριστήριο για το πλήρη έλεγχο του οχήματος και του φτιαριού. Πάνω από τον Brick, βάλαμε μια βάση από μακετόχαρτο, στο οποίο στηρίζουμε το Arduino Uno και οι μετρητές που θα χρειαστούν. Για τη μέτρηση του pH τοποθετήθηκε ένα δοχείο με απιονισμένο νερό και ένας μαγνητικός αναδευτήρας. Κάτω από το δοχείο χρησιμοποιείται ένα DC motor και ένας μαγνήτης. Όταν ενεργοποιηθεί, το χώμα το οποίο θα πέσει από το φτιάρι θα αναμειχθεί με το απιονισμένο νερό. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον αναλογικό αισθητήρα pH να κάνει τη μέτρηση. Την ίδια ώρα ο μετρητής θερμοκρασίας θα λειτουργεί παράλληλα. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με τη χρήση Bluetooth, όπου δίνοντας την κατάλληλη τιμή θα γίνεται η ανάλογη πράξη. Τέλος, όταν πλέον έχουν γίνει όλες οι μετρήσεις, το Arduino θα προτείνει το καλύτερο κατά προσέγγιση φυτό που μπορεί να φυτευτεί εκεί.